η μη κερδοσκοπική οργάνωση Μπορούμε ανακοίνωσε πως από την ίδρυσή της το 2012 έως σήμερα έχει σώσει και προσφέρει περισσότερες από 50 εκατομμύρια μερίδες τρόφιμα από χιλιάδες δωρητές κάθε είδους προς περισσότερους από 600 κοινοφελείς φορείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι η μείωση της πατάλης τροφίμων είναι εφικτή. Περισσότερα για τις δράσεις της οργάνωσης Μπορούμε, αλλά και για το πώς μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη του φαγητού, θα μας πει ο συνιδρυτής και διαχειριστής του Μπορούμε, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε ραδιοφωνικά, λυπάμαι όμως που συνεχίζουμε να έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά σπατάλης απέναντι στα τρόφιμα. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ακόμα στεναχωριέμαι ως Θεσσαλονικιός που ζω στην Αθήνα, να σας μιλάω από την Αθήνα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πώς αποτυπώνεται η εικόνα στη χώρα μας όσον αφορά στη σπατάλη φαγητού και τι δείχνουν οι αριθμοί παγκοσμίως? Ναι, οι αριθμοί παγκοσμίως δείχνουν ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά για να το αλλάξουμε αυτό, γιατί είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Ακόμα βέβαια χωλαίνουμε στην εφαρμογή και στην υλοποίηση όλων αυτών των πράξεων για να αντιστρέψουμε ακριβώς αυτή την τεράστια μείωση. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αλλάξει. Αυτό το βλέπουμε ότι είναι ένα παγκόσμιο τρέντ που αλλάζει. Όχι και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βελτιωνόμαστε συνεχώς. Απλά όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για νόρμες κοινωνικής συμπεριφοράς οι οποίες δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ένα παράδειγμα που δίνω συχνά είναι ότι από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχεδόν προδιαγραφή όψεως για ένα φρούτο λαχανικό. Θυμόσαστε παλιά που λέγαμε για τις μπανάνες κτλ. Παρ' όλα αυτά, το εμπόριο συνεχίζει να τις παρέχει έτσι και εμείς ως καταναλωτές συνεχίζουμε να προτιμούμε αψεγάδια στα φρούτα και λαχανικά, λες και έτσι θα βγάζει η μαμά φύση, ας πούμε. Στο περιβόλι της γιαγιάς μας έβγαιναν όλα τέλεια. Εν τω μεταξύ βλέπω και όσους έχουν μικρούς κήπους αστικούς ή στα παραθεριστικά τους που δεν βάζουν ούτε λιπάσματα. Κάποιοι έχουν και σπόρους οι οποίοι είναι μυρίζει, δηλαδή η ντομάτα μυρίζει ντομάτα, ρε παιδί μου, όταν την κόβεις. Αλλά βλέπεις πόσο κακομούτσουνη είναι η ντομάτα, αλλά είναι πεντανόστιμη και μοσχομυριστή. Λοιπόν, δεν θα την απορρίψεις επειδή είναι λίγο στραβή ή είναι λίγο το σχήμα της περίεργο. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγουμε τρόφιμα με βάση την εμφάνισή τους και φτάνει πια με το φαίνεσθε. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρίδη. Ένα παράδειγμα σας δώσω μόνο πολύ χαρακτηριστικό. Εμείς, επειδή έχουμε το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οπότε αν κάποιος μας ακούει μπορεί να μας βοηθήσει αυτός εθελοντής, μαζεύουμε συνεχώς στο τέλος Λαϊκής ό,τι περισσεύει. Έτσι, μιλάμε για τόνους κάθε μήνα. Τόνους. Και τους προσφέρουμε σε συσίτια και κοινωνικά παντοπολία. Λοιπόν, εκεί πέρα όταν τα μαζεύουμε, ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε τις λαϊκές που βρίσκεις ακόμα αρκετά κακομούτσινο, όπως θέπατε. Εμείς τα λέμε περίεργα, να μην τα λέμε άσχημα. Λοιπόν, και τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει φωτογραφίες αυτά πρόσφατα, το Σάββατο έβγαλα τέτοιες φωτογραφίες, από μια μελιτζάνα που είχε ένα περίεργο σήμα ή ένα κολοκύθι που ήταν στα καρδιά, κυριολεκτικά. Και τι κάνουμε? Έχουμε κάνει μια συλλογή από τέτοιες φωτογραφίες και όταν πηγαίνουμε με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Μπορούμε στο σχολείο και μιλάμε στα παιδιά για τη σπατάλη τροφίμων και την κοινωνική αλληλεγγύη, τους δείχνουμε αυτά τα φρούτα, τα περίεργα, με τα περίεργα και τους λέμε τι πιστεύετε για αυτά τα φρούτα και λαχανικά. Σας μιλάω τώρα για δημοτικό, έτσι, τρίτη, τετάρτη δημοτικού κυρίως. Και αυτό που είναι σοκαριστικό όλα αυτά τα χρόνια που το κάνουμε είναι ότι ένα 80 με 90% των παιδιών γυρίζει και λέει αυτά είναι κακά γιατί είναι μεταλλαγμένα. Και τους λέμε ότι είναι ακριβώς το αντίστροφο. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια τεράστια διαστρέβλωση, ας πούμε, του τι γίνεται εκεί έξω και το οποίο ξεκινάει και από πολύ μικρή ηλικία. Και φυσικά μετά τους λέμε όχι, ακριβώς το αντίστροφο, η φύση τα βγάζει σε διάφορα σχήματα. Τους λέμε και εσείς είστε όλα παιδιά, αλλά είστε σε διαφορετικά σχήματα και διαφορετικές όψεις. Και μετά χαίρονται πάρα πολύ και καταλαβαίνουν ότι κάτσε ρε εσύ, όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Είδατε όμως, πω και καλά κάνετε που αυτά τα σποράκια τα ρίχνετε εκεί που πρέπει. Γιατί αν τα αφήσουμε αλλού θα βγουν και εκείνα κακομούτσουνα τα παιδάκια μας. Ακριβώς, όπως το λέτε, και είναι σίγουρα το πρόγραμμα Μπορούμε στο σχολείο, που είναι ένα από τα πολλά προγράμματα που έχουμε, είναι αυτό που δεν έχει το πιο άμεσο αντίκτυπο. Δηλαδή δεν είναι όπως στη Λαϊκή, πας, μαζεύεις φρούτα και λαχανικά, τα δίνεις κατευθείαν σε ένα συσίτιο και λες πω τι έκανα, έδωσα 400 κιλά σήμερα στο τάδε συσίτιο. Όχι. Μιλάς με τα παιδιά, καμιά φορά σκέφτεσαι να ρωτήσεις τώρα, έπιασε αυτό που είπα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Κι όμως,
Αυτά ακριβώς όπως είπατε είναι οι σπόροι για να γίνει μια ριζική και ουσιαστική αλλαγή στο βάθος του χρόνου. Οπότε δεν έχει την άμεση ανταπόδοση, αν θέλετε, τόσο όπως τα άλλα προγράμματα, αλλά σίγουρα είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε ριζικά και ουσιαστικά στο μέλλον. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όσοι και όσοι ακούν? Αυτή η ερώτηση είναι πάντα αγαπημένη μου και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή, επειδή τη δεχόμασταν συχνά, κάποια στιγμή είπαμε: OK, θα βάλουμε στην ιστοσελίδα μας, το μπορούμε.gr, ένα κεφάλαιο που θα λέει ακριβώς αυτό. Πώς μπορείς να βοηθήσεις. Ναι. Οπότε, το ρήμα μπορώ πάντως είναι εκτός από. Είναι το αγαπημένο μας για συγκεκριμένο λόγο κιόλας, γιατί όταν ξεκίνησα λέω: Όχι, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αντιστρέψουμε όλο αυτό. Και το ευχάριστο είναι ότι είναι στο χέρι μας πραγματικά, είναι στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς μας, γιατί πάνω από 60% της πατάλης τροφίμων στον κόσμο δημιουργείται στα νοικοκυριά, έτσι. Οπότε όλοι μας είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το να ψωνίζουμε καλύτερα, από το να αποθηκεύουμε καλύτερα τα πράγματα στο σπίτι, από το να μαγειρεύουμε με καλύτερο προγραμματισμό, να χρησιμοποιούμε καταψύξεις, ψυγεία, όλα αυτά τα πράγματα, να έχουμε πολλές συνταγές στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να δει κάποιος. Για να δει, OK, μου περίσσεψε αυτό, τι θα μπορούσα να φτιάξω με αυτό το πράγμα, τι θα μπορούσα να φτιάξω με αυτά που περίσσεψαν. Αγαπημένο παράδειγμα, επειδή έχω εξάχρονο παιδί, είναι οι μπανάνες που μαυρίζουν, έτσι. Φτιάχνουν το καλύτερο μπανανόψωμο, το οποίο ενώ, ας πούμε, όταν είχε τη μορφή της μαυρισμένης, ας το πούμε έτσι, μπανάνας, ο γιος μου δεν θα το ακουμπούσε ποτέ, δυστυχώς, και ο δικός μου, έτσι. Ναι. Όταν του το δίνεις στη μορφή μπανανόψιμου, λέει: Πω, πω, τι νόστιμο είναι αυτό, φανταστικό, δώσου μου κι άλλο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζω και εγώ στο σπίτι μου. Ναι, 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 όπως όλοι μας. Δεν ξέρετε πόσες μισές μπανάνες μαύρες έχω φάει για να πείσω κι εγώ το δικό μου γιο ότι η μπανάνα δεν είναι μαύρη από μέσα, είναι πεντανόστιμη. Είναι και πολύ γλυκιά, ας πούμε. Ακριβώς, είναι όριμη, όπως ακριβώς έχει οριμάσει. Έτσι. Ναι, ναι, ότι είναι αλλά το καλύτερο γλυκό. Ακριβώς. Τώρα μου δίνετε την αφορμή να σας δώσω ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πόσο διαστρεβλωμένο είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο όλο αυτό το θέμα των τροφίμων. Έχει τύχει πολύ μεγάλη εταιρεία με μπανάνες, ας πούμε ότι την ξέρετε όλοι, αλλά δεν γίνεται. Ναι, ναι. Ναι. Η οποία μας κάλεσε και μας είπε: Έχω 20 τόνους μπανάνες στα κοντέινερ στο Αίγιο, γιατί έρχονται στο Αίγιο στην Ελλάδα αυτές τις μπανάνες, και θα τις πετάξω. Και λέμε: Εμείς μας έφερε το τηλέφωνο από το χέρι και λέμε: Τι εννοείτε, γιατί, τι έχουν πάθει. Και λένε είναι πιο όριμες, έφτασαν πιο όριμες από ό,τι προλαβαίνουμε εμείς να τις μεταφέρουμε μέσα από το εμπόριο. Οι μπανάνες ήταν σε τέλεια κατάσταση, έτσι. Απλά ήρθαν, η μπανάνα είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν και επειδή το εμπόριο δεν θα τη δεχόταν έστω και με την παραμικρή μαυρίλα πάνω, έτσι, γιατί ο καταναλωτής δεν θα αγοράσει. 20 τόνους μπανάνες. 20 τόνους. Και σας πληροφορώ ότι στείλαμε όποιον ξέραμε και δεν ξέραμε σε όλη την Πελοπόννησο, κυριολεκτικά από την Πάτρα, από παντού. Και αυτό που λέμε για πλάκα είναι ότι μια εβδομάδα, ας πούμε, όλα τα συσίτια της Πελοπόννησου τρώγανε μπανάνες τότε. Γιατί ήταν τεράστια ποσότητα. Και σκεφτείτε αυτό, απλά θα το πετούσαν όλο αυτό. Είναι σοκαριστικά και τα στοιχεία που δίνετε. Γιατί έχω διαβάσει τα στοιχεία που δίνετε και λέτε ότι η ετήσια σπατάλη τροφίμων στα νοικοκυριά στην Ελλάδα εκτιμάται στα 142 κιλά ανά άτομο. Το τρίτο χειρότερο στον κόσμο, δυστυχώς, ναι. Αυτό πρέπει να πούμε ότι εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη σπατάλη στην Ελλάδα. Εννοείται ότι και πολιτισμικά εμείς είμαστε λίγο πιο large με τα τρόφιμα. Αυτό είναι αλήθεια. Για το συγκεκριμένο νούμερο, επειδή το έχουμε ψάξει όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ στη λεπτομέρεια εμείς, έχει να κάνει και με έναν πολλαπλασιαστή που βάζει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η UNEP, που έβγαλε αυτό το νούμερο, ο οποίος πολλαπλασιαστής, επειδή στο παρελθόν δεν είχαμε καλά στοιχεία, είναι αρκετά μεγάλος. Έτσι, δηλαδή το πολλαπλασιάζουν αυτό που είχαν με ένα συντελεστή 1,4-1,45 και γι' αυτό βγαίνει αρκετά μεγάλος. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο, είναι αρκετά μικρότερος. Και τώρα μια καινούργια έρευνα που θα βγει από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο θα έρθει να τα βάλει τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Θα είναι αρκετά πιο κάτω για να είμαστε να τα λέμε πιο σωστά. Αλλά αυτό δείχνει επίσης ότι είμαστε αρκετά πίσω και στην παροχή και στην έρευνα καλών στοιχείων για το τι σημαίνει αυτό στη χώρα μας. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό γιατί από αυτά τα στοιχεία είναι που δημιουργούνται και οι κατάλληλες δράσεις, όχι μόνο από μια οργάνωση όπως μπορούμε, αλλά κυρίως και σε πολιτιακό επίπεδο, που υστερούμε πάρα πολύ δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς, όπως το λέτε, και δεν έχουμε αντιληφθεί και τον κίνδυνο που μπροστά στον οποίο βρισκόμαστε, μιας επιστημικής κρίσης, ότι τα τρόφιμα σε λίγο δεν θα φτάνουν για όλο τον πληθυσμό. Και αυτά εδώ όλα πρέπει να τα ζυγίσουμε. Αν βέβαια μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη Γη. Κύριε Θεοδωρή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε.gr. Μπορείτε να βρείτε τους μπορούμε εκεί. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.